Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου τα κομμωτήρια άνοιξαν ξανά τις πύλες τους. Στα κομμωτήρια υπάρχουν παντού αντισηπτικά και οι κομμωτές δίνουν μεγάλη έμφαση στο καθάρισμα των εργαλείων τους. Η μάσκα στους πολίτες είναι προαιρετική, ωστόσο υπάρχει σύσταση να τη φορούν όταν κουρεύονται. Τα μέτρα δημόσιας υγείας επιβάλλουν μόνο στους εργαζόμενους των κομμωτηρίων να φορούν υποχρεωτικά μάσκες. Προσαρμογή λοιπόν πλήρως τόσο για τους επαγγελματίες κομμωτές, όσο φυσικά και για τους πελάτες. Με απόλυτο σεβασμό λοιπόν προς όλους τους κανόνες που έχουν δοθεί από τον γνωστό λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, αλλά και το επιτελείο του πραγματοποιούνται, όπως μπορείτε να δείτε, οι κομμώσεις. Σε ψηλό βουνό, σε ριζίμιο. Καλησπέρα Μάριε, σε ψηλό βουνό από τον Νικηφόρο Ζερβάκη μπαίνεις στην συζήτηση. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλησπέρα και από μένα Μάριε. Όπως τα καταλάβατε είναι ο Μάριος Κουνδουράκης, είναι από την οικογενειακή του επιχείρηση που θα μας πει ακριβώς τι είναι για να μην τα πούμε όλα εμείς. Μάριε, θες να μας δώσεις μια εικόνα? Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι στην επιχείρηση. Είμαστε αρκετές ώρες εδώ πέρα πλέον. Ακούω λιγάκι τον ήχο το δικό μου μέσα. Δυσκολεύει λίγο επικοινωνία. Άμα έχεις ανοιχτό ράδιο, κλείστο και προσπάθησε να ακούσει από το τηλέφωνο, Μάριε. Μισό λεπτάκι. Για κλείστε αυτό που είσαι ανοιχτό. Όπως τα καταλάβατε, είναι ένα στην ουσία ρεπορτάζ. Ναι, μόλις σταμάτησε ένα κούρεμα. Ακριβώς αυτό συζητούσα στο τηλέφωνο και με τη σύζυγο. Ακούσαμε το ηχητικό, Μάριε. Ναι, ξέρω, τώρα ακούω πολύ καλύτερα. Μας ακούς καλύτερα, ωραία. Ακούσαμε λοιπόν το ηχητικό, δεν ξέρω αν το άκουσες και εσύ. Μιλάνε για προϋποθέσεις και θες να μου πεις εσύ με ποιο τρόπο λάβατε τις οδηγίες και αν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ αστείο σήμερα να έχεις μια επιχείρηση η οποία έχεις δώσει κάποια τεράστια, να το πω, επένδυση για να την ανοίξεις και να είσαι όπως πρέπει να είσαι για τους πελάτες, που παρέχεις τα πάντα και τα καλύτερα και τα περισσότερα για να έχεις μια υπηρεσία όπως την πληρώνει και να μην σε ενημερώνει επίσημα κάποιος θεσμός παρά μόνο να κοιτάς από τα ΜΜΕ, να μάθεις τι πραγματικά πρέπει να κάνεις για να είσαι νόμιμος, γιατί θες να είσαι μέσα στα πλαίσια του νόμου και να προσφέρεις στους πελάτες σου αυτό το οποίο είναι νόμιμο. Έτσι λοιπόν την αρχή ακούσαμε από τον Γκούλη, ο οποίος έκανε μια εισήγηση μαζί με τους υπουργούς ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικές οι μάσκες για όλους. Αγοράσαμε όλοι στα κομμωτήριά μας ό,τι μάσκες βρήκαμε εκείνη τη στιγμή στην αγορά, σε μια τιμή τεράστια σύμφωνα και με τις δηλώσεις που έκανε ο Άδωνης τότε, ότι ναι, η ζήτηση είναι τεράστια, τι να κάνουμε. Αλλά πληρώσαμε 8 με 10 φορές την τιμή της μάσκας πάνω για να είμαστε ok. Και τελικά μετά σε διευκρινήσεις που δώσανε, που το είχαν αφήσει έτσι, είπαν ότι δεν είναι υποχρεωτικές οι μάσκες. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα. Ναι, εντάξει, ο κόσμος είναι όπως πρέπει να είναι. Όμως τελικά αυτό δεν αρέσει σε κανένα πελάτη, διότι δεν μπορείς να τους προσφέρεις την υπηρεσία αυτή την τεράστια και την αξία, θα έλεγα, της αισθητικής, η οποία τελικά γι' αυτό ανοίξαμε, για να καταλάβει σήμερα ο άνθρωπος στην έλλειψη της αξίας της αισθητικής πόσο άσχημα νιώθει, γιατί είναι η αξία που έχει μέσα του και είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή να την ενθυμηθεί, θα έλεγα. Πες μας όμως για τους πελάτες, μια και αναφέρθηκε σε εκείνους, πώς ανταποκρίνονται στα μέτρα, τα εφαρμόζουν, δυσανασχετούν? Πείτε μας, γιατί γνωρίζουμε πως τα κομμωτήρια λειτουργούν και ως ψυχοθεραπευτήρια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Ναι, αυτό το οποίο είδαμε από την πρώτη μέρα είναι πόσο χαρούμενοι και πόσο υγεία και τελικά νιώσανε ζωή όταν ξαναμπήκαν στα κομμωτήρια μέσα, ακόμα και αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή τους είχε λείψει όλο αυτό, η επικοινωνία. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν με δικούς τους ανθρώπους από κοντά, από ότι οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν είμαστε εμείς οι κομμωτές. Και ναι, πραγματικά έχουν μιλήσει, έχουν νιώσει καλύτερα. Είδα ανθρώπους απογοητευμένους, είδα ανθρώπους φοβισμένους, είδα ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν γιατί γίνεται όλο αυτό. Οι περισσότεροι και η κοινή, αν το θέλεις, και περισσότεροι σήμερα ξέρουν ότι όλο αυτό δεν είναι έτσι. Δηλαδή βλέπουν ότι αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Και μου λένε, μα έχει όμως κάποια αλήθεια. Τους λέω, μα εγώ και ξέρω από τη δημιουργία και όλο αυτό το οποίο σήμερα έχω διαβάσει και έχω μάθει στην Ελλήνωση Δεύτερη και με τον Αρτέμι τους ώρα, είναι ότι δεν υπάρχει γκρίζο, δεν υπάρχει, ας πούμε, στην αλήθεια μισό. Υπάρχει όλο. Άρα όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα είναι ψεύτικο. Και αυτό το ξέρει ο κόσμος. Αποτυπώνεται από την κουβέντα και από την επαφή που έχεις με τον κόσμο ότι σου έχουν πει κάποια ψέματα. Επίσης αποτυπώνεται μια τεράστια αδικία που έχουν νιώσει, γιατί μιλάς με διαφορετικούς κλάδους επαγγελματίες, είτε είναι στον τουρισμό, είτε είναι στο κομμάτι της εστίασης, είτε είναι στο κομμάτι όπως είναι το αισθητικό το δικό μας, είτε είναι στα γυμναστήρια,
και δεν βρίσκω, ας πούμε, σήμερα με ποια λογική, αφού θες να με προστατεύσεις. Και αυτό μου το λένε πελάτες, έτσι. Πελάτες οι οποίοι έχουν πούνε στον χώρο του γυμναστηρίου ή στον χώρο της εστίασης. Δεν μπορώ να δω γιατί προστατεύεις σήμερα την υγεία, αλλά ανοίγεις σε ένα χώρο αισθητικής, που ναι, προσωπικά με συμφέρει, αλλά εδώ πέρα θέλω να δούμε το όφελος όλης της κοινωνίας, όλων των ανθρώπων, και δεν ανοίγεις π.χ. ένα γυμναστήριο, το οποίο ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή θα έσπατε τεράστιο τζίρο και δεν το βάζεις και καν στη λίστα που θα ανοίξω, αλλά το ανοίγεις μετά από τον Ιούλιο. Αυτό είναι άδικο. Άρα σήμερα ερχόμαστε να δούμε και βλέπει ο κόσμος και βλέπει ο ακροατής, βλέπει ο κάθε σήμερα που έχει βιώσει αυτή τη φυλάκιση που πραγματικά φυλακισμένος ήταν και πριν, απλά τώρα το έζησε περισσότερο, ότι υπάρχει άδικο και βγάζουν νόμους με άδικο. Και αυτό είναι το οποίο λαμβάνει σήμερα. Και εδώ να πω και κάτι άλλο. Εργαζόμενη η οποία συνεχίζει και εργάζεται σε ξενοδοχείο, στον τόπο μου εδώ πέρα που είμαι, παίρνει 600 ευρώ. Μου το είπε σήμερα. Νιώθει άδικο. Διότι αν έκλεινε θα παίρνει 800. Αυτή είναι η νόμη σήμερα που παράγει αυτό το καθεστώς. Παράγει καθημερινά άδικο. Το βιώνουμε. Επίσης για 800 ευρώ. Προσωπικά τα έχουμε παρακόμιση σαν επιχείρηση. Αυτό ναι, το συζητούσαμε χθες. Τελικά ο κλάδος σας τα πήρε, τα πήρανε κάποιοι, δεν τα έχει πάρει ακόμα. Μου είπες ενώ ότι σήμερα έχουμε καταθέσει όλα τα έγγραφα τα οποία είναι σύμφωνα με το λογιστή και τα πρώτα μάλιστα και είμαστε σε όλα νόμιμος περνάμε σε όλα επιχείρηση εδώ που έχουμε τη σύζυγό μου. Ακόμη δεν έχουμε πάρει τίποτα. Πότε έγινε... Είναι κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες κάλωσε η ΑΔΕ από ό,τι έμαθα, από το λογιστή μου να. Και χωρίς να καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Πότε έγινε και αυτό είναι άδικο. Η αίτηση. Και δεν σκέφτεται κανένα σήμερα πώς θα μπορέσει μια επιχείρηση να πληρώσει μισθωτούς, προμηθευτές, λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό, ασφάλεια. Έχει τα προσωπικά σου έξοδα με παιδιά, με ενίκεια στο σπίτι, δανεισμούς, οτιδήποτε άλλο έχεις. Άρα τι κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Μας παγώσανε, καθίσαμε πίσω σε ένα εχθρό, ο οποίος τελικά δεν φαίνεται, αλλά μας έχει διαλύσει και μας αργοπεθαίνουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, Μάρια, αλλά μας έχει ενημερώσει ο κολοτούμπας της καρδιάς μας, γνωστός κατά κόσμον, Άδωνης Γεωργιάδης, ή μάλλον η γυναίκα του, ότι με 38 ευρώ και 40 λεπτά μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα την εβδομάδα, τραμελής οικογένεια, οπότε στην ουσία καλύπτεται, βρε παιδί μου. Ωραία, αν καταφέρει εκείνος με αυτά τα χρήματα να ζήσει, να έρθει να μας το πει με διαφορετικό τρόπο και όχι έτσι όπως κάνει η Λεζάδης, επί του ασφαλούς με τους μισούς του οποίους παίρνουν αυτοί. Και επίσης ο κύριος Άδωνης μέσα στο μήνα ο οποίος ξεκίνησε η καραντίνα και όλα τα κόμματα πήραν κάποιες επιχορηγήσεις για έρευνα και για βοήθεια. Αυτά γιατί δεν μας τα λένε. Και οι μισθοί δικοί τους που πήγαν υποτίθεται για βοήθεια, το είδαμε ποτέ. Όλο λόγια είναι. Εγώ θέλω να δω αποδείξεις. Και σήμερα για οτιδήποτε μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα θα δώσουμε αποδείξεις. Και μια και μιλάς για αποδείξεις, θέλω να ξαναγυρίσω στην πρώτη ερώτηση, γιατί άκουσα κάτι που δεν το κατάλαβα τόσο πολύ καλά, Μάριε. Μου είπες ότι τις οδηγίες τις έλαβες από μόνο σου, γιατί μαθαίνω ότι αναομοσπονδίες κάνανε κάποιο webinar, κάνανε κάποια ενημέρωση τέλος πάντων στον κλάδο. Εκεί πέρα στην Κρήτη, τι επικρατεί στον κλάδο σας γενικότερα, υπήρχε... Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν έχω ειδοποιήσει από κάποιο σύλλογο. Τίποτα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Και από άλλα κομμωτήρια τα οποία έχω μιλήσει, όχι. Άρα, αν και για μένα θα έπρεπε για αυτό να έχουν την ευθύνη οι Δήμοι. Γιατί ο Δήμος σου δίνει άδεια λειτουργίας, υγειονομικού ενδιαφέροντος. Άρα θα έπρεπε εκείνος να σας ενημερώσει επίσημα ότι πρέπει να ανοίξεις και να είσαι έτσι. Πού είναι λοιπόν σήμερα οι Δήμοι, όπως είναι και τα καταστήματα που θα ανοίξουν αύριο μεθαύριο υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πού είναι, μόνο χρήματα θέλουνε. Και μόνο δημοτικά τέλη. Και εκείνοι πώς θα πληρωθούν αν δεν δουλέψουν επιχειρήσεις που χρεώνουν τόσα τέλη και ειδικά στα τραπεζοκαθίσματα τα οποία θα ανοίξουν αύριο μεθαύριο. Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα έπρεπε εγώ να ψάξω στο δίκτυο, να δω ποια είναι αληθινά, ποια είναι ψεύτικα και να δω τελικά τι θα κάνω και πώς θα ανοίξω. Και μια και είπα αυτό με το δίκτυο και με τα ΜΜΕ, να αναφέρω μια δημοσίευση του Πανεπιστήμου Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα, δεν ξέρω αν την έχετε δει, η οποία αναφέρει ότι πραγματικά τα νούμερα, αν τα δείτε μέσα στην ακρίβεια, είναι πώς συμπεριφέρεται η μάζα σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για ένα 60% που αναγνωρίζει ότι οι ειδήσεις είναι fake όπως ονομάζουν όλοι, ψεύτικες, και όμως δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή βλέπει το ψεύτικο, και αυτό είδα εγώ και στην πράξη από τους πελάτες που έχουμε λύσει μέχρι σήμερα, που είναι πάρα πολλοί τις μέρες που έχουμε ανοίξει, γιατί φαντάζεται γίνεται χαμός επειδή είμαστε κλειστά. Ότι βλέπουν ότι είναι ψεύτικο, αλλά δεν δράνε. Και σήμερα εκεί καλείται ο κόσμος να δράσει, να κάνει πράξη, να μην περιμένει. Να το κάνει ποιος. Να κάνει εκείνος και όλοι εκείνοι, όπως ο Άδωνης. Που μας κορυδεύουν και παίζουμε την νοημοσύνη μας σήμερα. Να κάνει αυτός για εμένα. Δεν θα κάνει κάτι. Αυτό θα συνεχίζει να μας έχουν και όλοι αυτοί και όλο το καθεστώς να μας έχουν σκλάβους. Γι' αυτό μας θέλουν. Να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα δουλεύουμε για το τίποτα και θα είμαστε και πελάτες, να αγοράζουμε από εκείνους.
και αποφασίζουν για την τύχη των παιδιών μου και των κάθε παιδιών τα οποία παρεπτόντως σήμερα ξέρεις όσοι εργάζονται, τα παιδιά είναι σπίτι και είναι μέσα σε μια οθόνη και υποτίθεται κάνουν μάθημα στην οθόνη και δεν ξέρει κανένας να τους δείξει πώς θα μπουν στην οθόνη να κάνουν μάθημα. Έχουν γίνει, θα έλεγα, ζόμπι για ό,τι κολλημένα μέσα σε μια οθόνη για να κάνουν μάθημα και περιμένουν και δεν ξέρει ούτε ο καθηγητής να κουμπώσει να συνδεθεί στο webinar που κάνουν. Δεν έχουν έρθει οδηγίες, επικρατεί ένα χάος και έχουμε χάσει ακόμη και την υγεία των παιδιών, γιατί άμα μου μιλάνε για υγεία σήμερα, δεν είναι υγιής τα παιδιά να είναι σε μια οθόνη και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Και ούτε ρωτήσαν αν έχουμε σήμερα υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ στο σπίτι για να κάνουμε μάθημα από εκεί τα παιδιά και να πληρώνω όλο το σύστημα εκπαίδευσης και να κάθεται. Αυτό είναι άδικο. Κανονικά είναι άδικο. Λύση για όλα αυτά υπάρχει, αγαπητέ Μάρια? Το ευχάριστο θα έλεγα από όλο αυτό το οποίο έχουμε βιώσει, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος αν δεν το ζήσει είναι σαν ένα μικρό παιδί που του λες μην το κάνει, τελικά το κάνει. Το βλέπει, αλλά τελικά θα δοκιμάσει εκείνο. Άρα σήμερα που ζήσαμε όλο αυτό το άδικο, πρέπει να δούμε πώς βγαίνουν οι νόμοι. Και για να βγάλεις νόμους πρέπει να έχεις μέσα δίκαιο. Πρέπει λοιπόν να βγουν όλοι σήμερα οι άνθρωποι, οι πολίτες, και επειδή από τα social ξέρετε πολύ καλά μας βλέπουν και είναι αυτό το οποίο μετράνε σήμερα να δουν αντιδράσεις, αλληλεπιδράσεις του κόσμου, είτε είναι Instagram, είτε είναι Facebook, είτε είναι Twitter, όλα αυτά βλέπουν. Και από εκεί γι' αυτό σου ρίχνουν μια είδηση και μετά την τραβάνε ή τη διορθώνουν ή την επεξηγούν, θα έλεγα. Άρα παίζουν με εμάς και παίζουν τις αντιδράσεις. Βγάλετε λοιπόν σήμερα όλοι οι πολίτες και μιλήστε με ένα βιντεάκι, οπουδήποτε είστε social με λογαριασμό που όλοι έχετε πλέον, και μιλήστε για το άδικο. Ο πολίτης να μπει στη διαδικασία της αποδεικτικής διεργασίας, δηλαδή να βλέπει αυτό το οποίο υπάρχει, αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται τι σημαίνει? Ότι είναι υπαρκτό, ότι είναι αληθινό, ότι το βλέπω, ότι αποτυπώνει και ότι αποδεικνύεται στην ακρίβεια. Να έρθουν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Έλληνες, στην ΕΣΥ, να μάθουν από εκεί και να ενημερωθούν για τα χιλιάδες έγγραφα και στοιχεία και αποδείξεις που έχουμε για όλους αυτούς, διότι είμαστε μια τεράστια στρατιά δημοσιογράφων, θα έλεγα, που γράφουμε δημόσια, ακόμη και εμείς οι πολιτευτές, ακόμη και εμείς όλα τα μέλη της Ελληνικής Συνέλευσης σήμερα στα social. Και γράφουμε τι? Γράφουμε αυτό το οποίο αποδεικνύεται. Γράφουμε για τους νόμους, για τα ΦΕΚ, για τα δημοσιεύματα τα οποία βγάζουν σαν ανακοίνωση στα Υπουργεία, το κάθε Υπουργείο, για το ότι έχουν σήμερα μέσα στις σελίδες του κάθε Υπουργείου και να μάθουν την αλήθεια. Και αφού μάθουμε την αλήθεια θα πάρουμε τη δίκηση. Γιατί πρέπει σήμερα ο πολίτης να πάρει θέση, να πολιτευτεί, να γίνει πραγματικά πολίτης για να φτιάξουμε μια πολιτεία η οποία θα βγάζει νόμους πώς? Με λογική, με δίκαιο, με ένα αξιακό το οποίο δεν υπάρχει. Πάνε και βγάζουν νόμο σύμφωνα με το πώς θα ξυπνήσει ο κάθε Άδωνης, ο κάθε Κούλης, ο κάθε Τσίπρας. Είναι γελοί, είναι αστείοι. Πρέπει να φύγουν πριν αναλάβουμε εμείς που έρχεται η ώρα να αναλάβουμε, θέλουν δεν θέλουν. Και τότε θα δουν πόσο μικροί είναι μπροστά στον ελληνικό λαό, ο οποίος τους βλέπει πλέον. Απλά φοβάται. Ωραία, θα σπάσει αυτός ο φόβος, θα σηκωθούν όρθιοι, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα για να τους δώσουμε όλα τα στοιχεία και να μιλήσει ο ελληνικός λαός νόμιμα, νομικά και απλά με μια υπογραφή και γραφή στο Ελλήνων Συνέλευσης γραφείο. Δεν πρέπει να αργούνε. Διότι ο θάνατος είναι εδώ. Και όταν μου μιλάνε για κανονικότητα, το κανονικό, αδερφέ, ποιο είναι? Αυτό που μου λέει μια ξενοδόχος εδώ να γυρίσουμε, να βρούμε το εμβόλιο και να γυρίσουμε στο πριν. Μα αφού της λέω, κυρία μου, πριν δεν είχες να πληρώσεις το προσωπικό σου. Πριν δεν είχες να πληρώσεις προμηθευτές. Ερχόσουν εδώ στο κομμωτήριο, σε κούρευα και είχες να σκάσεις από το άγχος, διότι δεν σου βγαίνουν τα νούμερα. Δεν είσαι υγιής. Ακόμη και τα μαλλιά σου πέφτουν. Και μου λες να γυρίσεις κανονικό? Με αυτοκτονίες? Με λογαριασμούς απλήρωτους? Με υγεία που δεν είχα και ξεσκεπάστηκε παγκόσμια από μια επιδημία, ένα ιό και κρυφτήκαμε? Και έρχεται ήδη ένας άλλος ιός που τον ονομάζουν Καβασάκη στη Βόρεια Ευρώπη? Θα μου φέρουν και κάτι άλλο αύριο και μεθαύριο? Που το φορολογικό σύστημα σήμερα είναι άδικο? Ποια είναι η κανονικότητα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν κανονικό. Να σου πω εγώ ποιο, το κανονικό. Κανονικό άνθρωπο σήμερα να εργάζεται και να έχει αυτονία. Και να υπάρχει μια δικαιοσύνη στην εργασία. Και να μην χρειάζεται να σκάσει, να αγχωθεί, να πεθάνει από την εργασία, να είναι σκλάβος, να το πω έτσι, για να μπορεί να πληρώσει απλά λογαριασμούς και να φάει. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα. Η κανονικότητα αποτυπώνεται σε εργασία, δημιουργική, και το κράτος και η πολιτεία που δεν υπάρχει να παρέχει τα απαραίτητα για να ζήσει, όπως είναι σπίτι, όπως είναι υγεία, όπως είναι ασφάλεια, όπως είναι ρεύμα, νερό και όλα αυτά, η πολιτεία. Γιατί έχουμε τόσο τεράστιο πλούτο και το έχει αποδείξει ο Αρτέμισος Όρας και ήρθε η ώρα να τον κάνουμε χρήση εμείς, διότι εκείνοι τον κρύβουνε. Γι' αυτό μιλήσανε για 2,33, που τους φαίνεται τεράστιο το ποσό αυτό. Ναι, μα υπάρχει όμως, είναι δικό μας. Γι' αυτό μιλάμε για κρατικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι έχουν μέσα όλο αυτό το πλεόνασμα. Κι όμως, ποιος θα το κάνει? Και μου λένε τι, ποιος?
Εσύ του λέω, αδερφέ, τι περιμένεις, έλα, θα πεθάνεις. Σε έχουν πάει στην εντατική σου, τραβάνε το οξυγόνο, σου δίνουν μια τζούρα οξυγόνο και είσαι ακόμη εκεί πέρα και περιμένεις τι. Το τέλος σου. Αυτό πρέπει να κάνουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου, του Έλληνα, είναι εδώ. Και θα μιλήσει τώρα. Και θα μιλήσει με λογική. Χωρίς συναίσθημα. Και όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν καταφέρει να φτάνει ο άνθρωπος στην αυτοκτονία και που θα φτάσουν μεθαύριο και θα αυξηθούν τα νούμερα και αν εγώ αύριο αυτοκτονήσω, αυτά είναι εκείνοι, δεν φταίει κάποιος άλλος. Εκείνοι φταίνε που δεν χρησιμοποιούν και δεν παίρνουν όλο αυτό το πλούτο ο οποίος είναι δικός μας. Και απλά μας έχουν σκλαβώσει για να ζουν εκείνοι έτσι πως θέλουν. Αυτό πρέπει να κάνει σήμερα ο άνθρωπος. Να ξυπνήσει λοιπόν και να πατήσει πόδι νόμιμα και νομικά στην Ελλήνων Συνέλευσης. Πολύ ωραία. Μάρια, για να κλείσουμε θα σε ρωτήσω κάτι έτσι που θεωρείται προσωπικό. Στην ουσία καταλαβαίνω, μάλλον θέλω να μου πεις για να καταλάβει και ο κόσμος για ποια περιοχή μιλάμε ότι βρίσκεσαι, γιατί ναι, πριν το μιλήσαμε για τουρισμό με τον Δημήτρη τον Πασχαλίδη, μιλήσαμε από την Κρήτη, με την Κρήτη. Εσύ σε ποιο σημείο είσαι, είναι τουριστικό το σημείο? Ναι, είμαι στον Τάγιο Νικόλαο της Κρήτης, είναι στο Μόλα Στιθίου, είναι δίπλα για όσους δεν ξέρουν από την υπόλοιπη Ελλάδα που μας ακούνε σήμερα σε την Ελλάδα, η Ελούντα, μια περιοχή με πολύ μεγάλη δυναμική στον τουρισμό. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζουμε ξενοδόχους που έχουμε μιλήσει, μια πολύ πιθανή, ένα πολύ πιθανό σενάριο να μην ανοίξουν καθόλου μεγάλα ξενοδοχεία. Αυτό σημαίνει τεράστια οικονομική καταστροφή για όλους τους εργαζόμενους, στην οποία οι εργαζόμενοι υποκινούν όλη την αγορά, όπως και εμένα. Και αυτό σήμερα βγαίνουν τα ΜΜΕ και σου λένε τα κομμωτήρια θα έχουν ουρά. Ναι, είναι αυτοί που είναι ακούρευτοι και άβαπτοι με τη ρίζα 2-3 μήνες. Και μετά τι? Γιατί σήμερα λοιπόν δεν δίνεις χρήματα κυβέρνηση σε όλους τους εργαζόμενους και όλους στον κλάδο του τουριστικού? Ποια 6, 7, 8, 10 μήνες, δώσεις ένα χιλιάρικο, τι 800 ευρώ, δώσεις παραπάνω. Αφού έχεις χρήματα, τα βλέπουμε. Που να κινηθεί η αγορά, μην δώσεις εμένα, δώσεις αυτούς. Ναι, αλλά θα γιατί χωρίς την αγορά, δηλαδή τους ανθρώπους σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργήσει χωρίς να έχει ο πελάτης χρήματα. Και εσύ τον είσαι σκλαβός αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι του. Και τον αφήνεις ελεύθερο, αλλά δεν έχει εργασία. Και αν ανοίξουν τα ξενοδοχεία όπως λένε, αν, και αν ξεπεράσουν το ασφαλιστικό πρόβλημα το οποίο οι πελάτες, αν ξέρετε πολύ καλά στην Αυστρία, απαιτήσανε από το ξενοδοχείο που κόλλησαν κορονοϊό αποζημίωση 1 εκατομμύριο, πώς μπορεί να ανοίξει ο ξενοδόχος έτσι σήμερα, όταν έρθει ένας πελάτης και κολλήσει? Τον προστατεύει η κυβέρνηση, αλλά δεν ανοίγει. Και αν ανοίξει, όπως λένε, θα έχει κόσμο, άρα θα προσλάβει πόσο προσωπικό? Πόσες μέρες βάσει νόμου που είναι για 15 μέρες πλέον η εργασία του? Άρα δεν θα έχει χρήματα. Άρα τι κάνουμε? Αδιέξοδο. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνουν όλοι, είναι να έρθουν να στρατευτούμε και να πάρουμε τα δικά μας πίσω. Αυτά τα οποία μας κρύβουν. Αυτό γίνεται δηλαδή και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στον Νικόλαο και στην περιοχή της Ελούδας που είναι πολύ τουριστική. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν το έχουν ξαναζήσει οι άνθρωποι και τελικά με όλο αυτό το οποίο βιώνουν καταλαβαίνουν ότι τους κοροϊδεύουν. Είπανε, θα μιλήσανε για ύφεση μεγαλύτερη της μεταπολίτευσης, μεγαλύτερη μάλλον του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μιλάνε για τέτοια. Σίγουρα στην περιοχή σας, εφόσον είναι τουριστική περιοχή, θα γίνεται συζήτηση σε όλες τις μεριές, σε καφενεία, σε εστιατόρια, σε οτιδήποτε είναι. Είναι λογικό, ο μόνος που παράγει πραγματικά στον κόσμο, στον πλανήτη Γαία, Δήμητρα Άρτεμι, είναι ο πολίτης, είναι ο άνθρωπος, αγαπητέ Μάριε. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει μπει στην αναζήτηση, τι αυτό βλέπω και ψάχνουν και διαβάζουν, αυτό δηλαδή το μένουμε σπίτι τελικά, αρκετοί άνθρωποι είδαν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Άρα αυτό το καθεστώς σήμερα, ό,τι και να κάνει, τελικά είναι, θα έλεγα, η κινήση του πανικού. Ο άνθρωπος έχει ξυπνήσει, μπαίνει στην αναζήτηση, διαβάζει, είναι πολύ κοντά αυτή η μεβράνη η οποία θα σπάσει και θέλω να τους καλέσω όλους να μην φοβούνται, διότι ο Έλληνας ποτέ δεν φοβότανε, πάντα ήταν όρθιος, πάντα εκείνος ήταν ο οποίος έκανε την αρχή για να αλλάξουμε τελικά όλο αυτό το καθεστωτικό μηχανισμό του πλανήτη. Το μήνυμα λοιπόν της Ένωσης των ανθρώπων και της στράτευσης της Ελλήνων Συνέλευσης θα γίνει ό,τι και να κάνουν.
Το πότε θα γίνει έχει να κάνει με το πότε εσύ και ο κάθε άνθρωπος, γι' αυτό εδώ σταματάει το εγώ στην ελληνοσυνέλευση, το πότε θα νοήσει και θα αντιληφθεί τελικά ότι εκείνος πρέπει να κάνει. Και αδερφέ, κάνε εσύ όσα μπορείς, όσο μπορείς, παραδειγματίσου σου προς τα παιδιά σου και προς όλους τους υπόλοιπους. Μην κοιτάς τι κάνει ο άλλος. Κάνε το εσύ. Ακριβώς. Αυτό έκανες πάντα για τους προγόνους σου και όχι για όλους αυτούς οι οποίοι σε έχουν κάνει να συμπεριφέρεσαι σήμερα, και είναι τραγικό αυτό το οποίο γίνεται μέχρι σήμερα, να συμπεριφέρεσαι είσαι πρόβατο. Όχι. Είσαι άνθρωπος, έρχεσαι, στρατεύεσαι ελληνοσυνέλευσης για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω και να ελευθερώσουμε όλο τον πλανήτη από όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μας έχουν σκλαβώσει χιλιάδες χρόνια, όχι τώρα. Έτσι είναι ακριβώς. Ευχαριστούμε Μάριε, ευχαριστούμε κύριε Κουνδουράκη. Θα είμαστε σε επαφή και περιμένουμε νεότερα για τις αλλαγές που έρχονται με αυτή τη νέα κανονικότητα, όπως μας λένε. Ήθελα να τα ξαναπούμε όπως συνηθίζω και λέω. Έτσι. Τιμή μου που μας ακούσατε και μιλήσαμε από την Κρήτη. Χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, σε όλους τους Έλληνες, σε όλα τα αδέρφια. Και καλή ελευθερία, θα έλεγα. Ελευθερία, ελευθερία. Ελευθερία, δύναμη φως, Μάριε. Γεια σε όλους, δύναμη φως. Θα τα πούμε, καλή συνέχεια. Γεια σας.